Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, καθώς το μπαστούνι του Ισίδωρου αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια. Από την στιγμή που η Αντιγόνη επέστρεψε στην Ελλάδα για να διεκδικήσει την κυδαιμονία της μικρής Αγγελικής, ο Ισίδωρος βιώνει ένα μεγάλο μαρτύριο. Από τη μία προσπαθεί να συνετίσει την κόρη του για να μην ανοίξει πόλεμο με τον Μάνο και τη Μαρίνα, ενώ από την άλλη βλέπει και τον γάμο του γιου του να καταραίει. Οι συνεχείς σκηνές ζήλιας και η τσακωμή ανάμεσα στο νεαρό ανδρόγυνο έχουν επιβαρύνει την κατάσταση του Ισίδωρου. Έτσι κάποια στιγμή παίρνει την απόφαση να πάρει αποστάσεις από όλα αυτά τα προβλήματα και να κάνει ένα ταξίδι στην Αμερική. Ανακοινώνει λοιπόν στα παιδιά και την ηθή του ότι σκοπεύει να λείψει για ένα διάστημα. Αμέσως μετά εξαφανίζεται χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Οι ώρες περνούν και ο Ισίδωρος δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Οι δικοί του πιστεύουν ότι έχει φύγει για το ταξίδι του, ωστόσο η πραγματικότητα δυστυχώς είναι διαφορετική. Ο Μάνος, η Μαρίνα και η Αντιγόνη αντιλαμβάνονται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει όταν ανακαλύπτουν έξω από το σπίτι του Ισίδωρου το μπαστούνι του, το οποίο ο ίδιος δεν αποχωρίζεται ποτέ. Τότε μαύρες σκέψεις τους κυριεύουν και τρέμουν μήπως του έχει συμβεί κάτι κακό. Ωστόσο προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Στη συνέχεια, αποφασίζουν να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους στην Αμερική για να διαπιστώσουν αν ο άντρας έφτασε εκεί. Όμως κανείς δεν έχει νέα από τον Ισίδωρο, ούτε τον έχει δει εδώ και πολύ καιρό. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.